Έτσι πολλάκι σε εσάς από την Αγία Εκατερίνα. Και βάζω στο βίον της Αγίας ότι όταν άκουσε ο διοικητής της Αλεξάνδρειας ότι είναι χριστιανοί η μεγάλη φιλόσοφος, όπως την ονόμαζαν τότε, λόγω των πολλών επιστημών και γλωσσών που ήξερε η Αγία, ότι είναι χριστιανοί και μάλιστα αφιερωμένοι ως μοναχοί δηλαδή εις τον Χριστό, εξού και νύφη Χριστού, εκάλεσε να έρθει να την ειδεί. Και όταν εμφανίστην ενώπιον του, εθαύμασε και παρον λίγο λέει να πέσει από το θρονίν του, από την έκπληξη την οποία έλαβε όταν είδεν και μόνον τη θέα της Αγίας Εκατερίνης. Η Αγία Εκατερίνη ήταν πολύ ψηλή γυναίκα και πολύ όμορφη γυναίκα. Και όταν την είδε, λέει, δεν επίστεψε ο βασιλέας της τότε Αλεξάνδρειας και εκπρόσωπος της ρωμαϊκής εξουσίας ότι αυτή είναι άνθρωπος, ενόμισε ότι είναι θεά. Και όταν εξεκίνησε συζήτηση μαζί της για να ειδεί την πίστη της Εκατερίνας, την εδιέκοψε και της είπε: «Εγώ, νύμφη του Χριστού, δεν μπορώ να συνομιλήσω μαζί σου. Θα φέρω τους μεγαλύτερους φιλοσόφους της Αλεξάνδρειας να μιλήσουν μαζί σου. Να ειδώ ποιος θα νικήσει στα επιχειρήματα». Και δέχτην η Αγία Εκατερίνη. Γι' αυτόν και λέει τους κομψούς των ασεβών του πνεύματος στη μαχαίρα διέλυσας. Και προετοίμασε ο βασιλέας τους 50 σοφούς της Αλεξάνδρειας και τους είπε: «Προσέξετε, αυτή δεν είναι συνηθισμένη γυναίκα. Είναι ως να συνομιλήσετε με τον αρχαίο Πλάτωνα, με τον αρχαίο Αριστοτέλη. Τόση σοφία και τόση εξυπνάδα και τόση ηρεμία αλλά και δυναμισμόν είδα στο πρόσωπο αυτή της Παρθένου». Και αυτή η γυναίκα εκατόρθωσε και αποστόμωσε τους σοφούς της Αλεξάνδρειας, τους φιλόσοφους και τους δικηγόρους αυτής, και τότε πλέον ηττημένος ο Αυτοκράτορας την επαρέδωσε σε φρικτά βασανιστήρια, όπως ο τροχός που από ό,τι είδα και στα δύο ψηφιδωτά που έχουν γίνει, να είναι καλά ο ψηφιδογράφος μας ήκουσε και τον εζωγράφησε. Ο τροχός ήταν έναν όργανο τιμωρίας για τους κακούργους, το οποίο είχε λεπίδες απάνω και έβαζαν ξαπλωμένων και γυμνών τον καταδικασθένταν και γύριζε ο τροχός. Και κάθε φορά που έφτανε ο τροχός κάτω που ήταν ξαπλωμένος και γυμνός ο κατάδικος, του έδερνε το δέρμα. Μερικές φορές, λέει, ήταν τόσο επώδυνο που έφτανε μέχρι τα εγκόστια. Αυτόν το βάσανον υπέστην η Αγία νύμφη του Χριστού Εκατερίνη και δεν ελήγησε, γιατί έδωσε προηγουμένως όλον της το είναι, όλον της το νουν, όλην της την καρδιάν εις το Χριστό. Και όταν τα δώσεις όλα στο Χριστό, σου δίδει δύναμη ο Χριστός και αντέχεις και υπομένεις τα βάσανα του βίου, είτε που προκαλούν οι άνθρωποι, είτε οι δαίμονες, είτε και οι συνθήκες οι ιστορικές της κάθε εποχής. Άρα, αν θέλουμε να αντέχουμε τις όποιες πίκρες, συκοφαντίες, πτωχίες, πολέμους που έρχονται μεγάλους, όπως προφητεύουν οι Άγιοι του Θεού, αν θέλουμε αυτά να τα αντέχουμε, πρέπει να έχουμε έγνοια. Πού δίδομεν τον νου μας,
που δίδομεν την καρδία μας εις την καθημερινότητά μας. Διότι η εντολή του Χριστού, την οποία έχουμε ακούσει και σήμερα στο Ευαγγέλιο, είναι αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της ισχύος σου και τον πλησίον σου σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το εξ όλης, με όλη μας την καρδιά. Στα κυπριακά υπάρχει μια λέξη η οποία είναι ταιριαστή για την εποχή μας και για όλους εμάς και για μένα, όχι μόνο για εσάς. Λέμε αυτός είναι μισοδόκι. Σκεφτήκαμε τι σημαίνει αυτή η λέξη. Το μισοδόκι είναι αυτός που κάνει μισοδόσιμο, που δεν δίνει όλον τον εαυτό του σε μία προσπάθεια, αλλά δίνει τον μισό. Μακάρι να δίδαμε τον μισό εις τον Χριστό. Θα κάνουμε και 10 θαύματα. Αλλά δίδουμε πολύ ελάχιστο και μπορούμε να καταλάβουμε πόσον εαυτόν προσφέρουμε εις τον Χριστό, εάν σκεφτούμε έναν απλό πράγμα που είναι και μετρήσιμο. Μπορεί να το μετρήσει δηλαδή. Σκεφτείτε ο καθένας σας πόσα λεπτά της ημέρας αφιερώνεται για προσευχή. Και προσεύχεστε με την καρδιά σας. Εάν διαπιστώσετε ότι προσεύχεστε περισσότερο από μισή ώρα την ημέρα, τότε είστε μέσα σε ορθόδοξα πλαίσια. Και αυτό το μισή ώρα δεν είναι αυθαίρετο δικό μου. Ο ίδιος ο Χριστός το απεκάλυψε σε μια Αγία γυναίκα στην Άρτα, στη γερόντισσα Λαμπρινή, και της είπε, τουλάχιστον σε μένα να αφιέρωναν, ας είναι μισή ώρα προσευχή. Αφού αφιερώνουν τόσες ώρες στην εργασία τους, αφιερώνουν τόσες ώρες στα τυχερά παιχνίδια, στα καφενεία, στις τηλεοράσεις, στα ηλεκτρονικά, ας αφιερώνουν και σε μέναν οι άνθρωποι του σήμερον αιώνος, του 21ου αιώνος, ας είναι και μισή ώρα την ημέρα. Για τα παιδιά της είπεν τα μικρά 10 λεπτά. Εμείς ούτε τον εαυτό μας εκπαιδεύουμε εις την προσευχή, ούτε τα παιδιά μας. Παλαιότερα αυτήν την εργασία την έκαναν οι γιαγιάδες και οι παππούδες. Τώρα οι γιαγιάδες είναι στο κομμωτήριο και οι παππούδες στα καφενεία. Λίγοι προσφέρουν χρόνων πνευματικών στα παιδιά τους. Ακούεται συνεχώς σήμερα το διάκονο να λέει «Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα». Και τον εαυτό μας λέει και άλλους συνανθρώπους μας τον προσφέρομαι εις το Χριστό. Και πάσαν τη ζωή ημών, όλη τη ζωή μας, και φτάσαμε στο σημείο σήμερα να παρακαλούμε, δώστε μισή ώρα προσευχής. Σκεφτείτε την ημέρα σας, να μετανοήσουμε για τα λάθη της ημέρας, για τα πάθη της σαρκός και της ψυχής και του πνεύματος, και αυτά να τα δώσουμε στον Χριστό. Και μας έλεγε, όταν φοιτητές πηγαίναμε στον Άγιον Παΐσιο, να χωρίζετε παιδιά μου την προσευχή σας δια τρία. Το 1/3 της προσευχής σας, αν είναι μισή ώρα που προσεύχεστε. 10 λεπτά να είναι για τον εαυτό σας. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Αγία του Θεού Εκατερίνη, βοήθησόν με. Με απλά λόγια της καρδιάς. Ύστερα τα άλλα 10 λεπτά να τα κάνετε προσευχή για τους ζωντανούς. Ιδιαιτέρως για αυτούς που σας θλίβουν, που σας κατηγορούν, που έχετε κάποιο πρόβλημα μαζί τους ή που είναι άρρωστοι.
ή που ευρίσκονται σε μια αδυναμία, είτε ψυχική είτε πνευματική. Και το, τρίτον της προσευχής, για τους και κοιμημένους μας έλεγε, τους νεκρούς. Αυτοί, λέει, είναι σε μια φυλακή και θέλουν μια λεμονάδα, έναν αναψυκτικό από εμάς. Η προσευχή μας είναι μια λεμονάδα για αυτούς. Εάν είμαστε δίκαιοι και τους παίρνουμε και στη λειτουργία, τότε τους δίνουμε φως και βγαίνουν από τη φυλακή του Άδου. Και πλέον αυτοί, όταν φτάσουν ψηλά στο φως του Χριστού, προσεύχονται αυτοί για μας. Αλλά πρέπει εμείς να γίνουμε κινητήριος δύναμης ακόμη και των κεκοιμημένων. Διότι κανένας δεν είναι νεκρός. Μόνο τα σώματα πεθαίνουν. Οι ψυχές δεν πεθαίνουν ποτέ. Γι' αυτόν την προσευχή σας επαναλαμβάνω να τη μοιράζετε εν τρίτον για τον εαυτό σας. Άλλον έναν τρίτο για τους ζωντανούς, εχθρούς και φίλους και συγγενείς. Και το τρίτον για τους κεκοιμημένους. Έτσι θα αφιερώνουμε σιγά σιγά τον εαυτό μας εις τον Χριστό. Και δεν θα είμαστε μισοδόξοι, αλλά θα μιμόμαστε έστω με συγκατάβαση, με μεγάλη απόσταση την Αγία Εκατερίνη. Η Αγία Εκατερίνη τα έδωσε όλα στον Χριστό. Και τον νουν της και την εξυπνάδα της και τις γνώσεις της και την ομορφιά της και την επιστημοσύνη της και τη ζωή της στο τέλος τέλος. Να έχουμε και εμείς λίγο φιλότιμο και να σκεφτούμε γιατί πηγαίνουμε στην εκκλησία. Γιατί υπάρχει λειτουργία. Γιατί υπάρχει Ευαγγέλιο. Γιατί υπάρχει αιώνια ζωή όταν πεθάνω, να μην πεθάνει η ψυχή μου. Και έτσι να δράσουμε και έτσι να εργαστούμε στο υπόλοιπο του βίου μας.